78. Είναι από τις πράξεις των Αποστόλων, Ιώτα Σίγμα Ταφ, 16ο κεφάλαιο και 6 εδάφιο. Σελίδες 978, 16 κεφάλαιο, Ιώτα Σίγμα Ταφ κεφάλαιο και 6 εδάφιο. Διελθόντας δε την Φρυγίαν και την γήν της Γαλατίας, επειδή εμποδίστησαν υπό του Αγίου Πνεύματος να κηρύξωση των λόγων εν τη Ασία, ήρθον κατά τη Μυσίαν και δοκίμαζον να υπάγωση προς Βυθινίαν, πλην δεν αφήκεν αυτούς το πνεύμα. Περάσαντες δε την Μυσίαν, κατέβησαν εις Τροάδα. Και όραμα εφάνει διανυκτώσεις των Παύλων. Ανήτης Μακεδόν, ίστα το παρακαλών αυτών και λέγον διάβα εις Μακεδονίαν και βοήθησον ημάς. Ποιος είδε το όραμα, ευθύς ζητήσαμεν να υπάγομεν εις Μακεδονίαν, συμπεραίνοντες ότι ο Κύριος προσκαλεί ημάς για να κηρύξομεν το Ευαγγέλιον προς αυτούς. Αποπλέσαντες λοιπόν από τη Στροάδος, επεράσαμεν κατευθείαν εις Σαμοθράκην και την ακόλουθον ημέραν εις Νεάπολην και εκείθεν εις Φιλίππους, ήτης είναι πρώτη πόλη του μέρους εκείνου της Μακεδονίας, απικία ρωμαϊκή, και διετρίβομεν εν τη πόλη ταύτη μέρα στηνάς. Και τη μέρα του Σαββάτου εξήλθομεν έξω της πόλεως πλησίων του ποταμού, όπου εσυνηθίζεται να γίνεται προσευχή, και καθίσαντες ελαλούμεν προς τα σεκή συνερθούσας γυναίκας. Και γίνει της Λυδία το όνομα, πολίτρια Πορφύρας εκ πόλεως Θυατήρων, σεβωμένη το Θεό οίκουε, της οποίας ο Κύριος διήνυξε την καρδίαν, για να προσέχει στα λαλούμενα υπό του Παύλου. Αφού δε βαπτίστη αυτή και ο οίκος αυτής παρεκάλεσε λέγουσα, εάν με εκρίνατε ότι είμαι πιστής των Κύριων, εισέλθετε εις τον οίκον μου και μείνατε και μας εδίασε. Ενώ δε πορευόμεθα εις την προσευχήν, απήτησιν ημάς δούλη της έχουσα πνεύμα πίθωνος ή της έδιδε πολύν κέρδος εις τους Κυρίους αυτής μαντευωμένη. Αυτή ακολουθήσασα τον Παύλον και ημάς έκραζε λέγουσα, ούτε οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του υψίστου ή την εσκυρή του ή προς ημάς οδόν σωτηρίας. Τούτο δε έκαμνε επί πολλάς ημέρας. Βαρυνθείς δε ο Παύλος και στραφής είπε προς το πνεύμα, προστάζω σε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να εξέλθεις από αυτής, και εξήλθε την αυτήν ώραν. Ειδότες δε οι Κύριοι αυτοίς ότι εξήλθεν η ελπής του κέρδους αυτών, πιάσαντε στον Παύλον και το Σύλλα, έσυραν εις την αγοράν προς τους άρχοντας, και φέροντες αυτούς προς τους στρατηγούς είπων, ούτε οι άνθρωποι εκταράτουσι την πόλην ημών Ιουδαίοι όντες. Και διδάσκουσιν άθημα, τα οποία δεν είναι εις ημάς και χωρημένων, να παραδεχόμεθα μηδένα πράτομεν Ρωμαίοι όντες. Και συνεφόρμησεν ο λαός κατά αυτόν και οι στρατηγοί διασχίσαντες αυτόν τα ημάτια προσέτατον να ραβδίζωσιν αυτούς. Και αφού έδωκαν εις αυτούς πολλούς ραβδισμούς, έβαλαν εις φυλακή. Παρακύλαντες τον δεσμοφύλακα να φυλάτει αυτούς ασφαλώς. Κι ως της λαβόντι αυτήν παραγγελίαν έβαλεν αυτούς εις εσωτέραν φυλακή και συνέκλεισε τους πόδας αυτούς εις το ξύλο. Κατά δε το μεσονύκτιον, ο Παύλος και ο Σύλλας προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών και οικροάζοντο αυτούς οι δέσμοι. Και εξέφνης έγινε σεισμός μέγας, ώστε εσαλεύθησαν τα θεμέλια του δεσμοτηρίου. Και παρευθείς νύχθησαν πάσε εθύρε και ελήθησαν πάντων τα δεσμά. Εξυπνήσας δε ο δεσμοφύλαξ και ειδών ανεωγμένα στα στήρας φυλακής έσυρε μάχεραν και έμελε να θεατώσει αυτό νομίζων ότι έφυγον οι δέσμοι. Πλην ο Παύλος έκραξε με τα φωνής μεγάλης λέγον, μην πράξεις μηδέν κακόν εις αυτόν, διότι πάντες είμεθα εδώ. Ζητήσας δε φώτα εις επίδησε και έντρομος γενόμενος έπεσεν έμπροσθεν του Παύλου και του Σύλλα και εκβαλών αυτούς έξω είπε, Κύριοι, τι πρέπει να κάμω δια να σωθώ. Οι δε είπων πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και θέλει σωθεί εσύ και ο οίκος σου. Και ελάλησαν προς αυτόν τον λόγον του Κυρίου και προς πάντας τους εν τη οικία αυτού. Και παραλαβών αυτούς εν εκείνη τη ώρα της νυχτός, έλουσε τα σπληγάς αυτών και ευαυτίστη ευθύς αυτός και πάντες οι αυτού. Και να βιβάσας αυτούς εις τον οίκον αυτού παρέθηκεν τράπεζα και εφράνθη πανική πιστεύσας εις τον Θεόν. Αφού δε έγινεν ημέρα, έστειλαν οι στρατηγοί τους ραβδούχους λέγοντες, απόλυσον τους ανθρώπους εκείνους, και ο δεσμοφύλαξ απήγγειλε
τους λόγους τούτους προς τον Παύλο λέγον ότι οι στρατηγοί έστειλαν δια να απολυθείτε. Τώρα λοιπόν εξέλθετε και υπάγεται ειρήνη. Αλλά ο Παύλος είπε προς αυτούς, αφού έδιραν ημάς δημοσία, χωρίς να καταδικαστώμεν ανθρώπους Ρωμαίους όντας, έβαλον εις φυλακήν και τώρα μας εκβάλλωσε κρυφίως. Ουχή βεβαίως, αλλά αυτή ας έλθωσε και ας μας εκβάλλωσε. Ανήγγυλαν δε προς τους στρατηγούς οι ραβδούχοι τους λόγους τούτους και φοβήθησαν ακούσαντες ότι είναι Ρωμαίοι. Και ελθόντες παρεκάλεσαν αυτούς και αφού εξέβαλον παρεκάλουν αυτούς να εξέλθωσε εκ της πόλεως. Οι δε εξελθόντες εκ της φυλακής υπήγον εις τον οίκον της Λυδίας και οι δόντες σου αδελφούς παρηγόρησαν αυτούς και ανεχώρησαν. Αλληλούια. Ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί αγαπητοί, λέγει στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής προς Γαλάτας, «Εγώ καθ' υπερβολήν εδίωκον την Εκκλησίαν του Θεού και κακοποιήν αυτήν και προέκοπτον εις τον Ιουδαϊσμόν υπερ πολλού συνηλικιώτας εν το γέννη μου περισσότερον ζηλωτής υπάρχων των πατρικών μου παραδόσεων. Ότε δε ευδόκησεν ο Θεός, ο προσδιορίσας με εκκυλίας μητρός και καλέσας δια της χάριτος αυτού να αποκαλύψει τον αιών αυτού εν εμή, δια να κηρύττω αυτόν μεταξύ των εθνών». Ένας άνθρωπος σκληρός ήταν ο Παύλος. Αυτό που λέει η Γραφή, πατημένη γη. Είχε τις απόψεις του, είχε τα πιστεύω του, είχε τη θρησκεία του και ήταν βεβαιωμένος μέσα στην καρδιά του περί της απάτης, τους ψεύδους και της πλάνης του Ιησού του Ναζωραίου. Γι' αυτό και εν δικαιοσύνη ανθρώπινη ο Απόστολος Παύλος κακοποιούσε την Εκκλησία του Χριστού, γιατί δεν είχε γνωρίσει Αυτόν τον οποίον ο Θεός απέστειλε. Όμως ο Θεός τον είχε προσδιορίσει, γιατί γνώριζε, προγνώριζε την ειλικρίνειά του και την ευθύτητά του. Ότι δεν έχει δόλος το πνεύμα όταν έκανε αυτά. Δεν το έκανε διήδιον συμφέρον, αλλά το έκανε για να δοξαστεί ο Θεός και για να μην επικρατήσει μια πλάνη ανάμεσα στους ανθρώπους. Και έτσι ο Ιησούς Χριστός απεκαλύφθη σε Αυτόν, καλώντας Αυτόν με το όνομά Του και αποκαλύπτοντας Αυτόν το έργο το δικό Του, το έργο του Παύλου, του Σαούλ. Ταυτόχρονα όμως αποκαλύπτοντας Αυτόν και το έργο το δικό Του, του Θεού. Επίσκεψης με αποκάλυψη, επίσκεψης με φανέρωση, σωτηρία με αποκάλυψη, σωτηρία με φανέρωση, αλλά και παρουσία Θεού με οδηγία Πνεύματος Αγίου. «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις?» Αυτό είναι το έργο σου. Διώκεις εμένα, τον Ανεστημένο, τον Θεό, τον Αληθινό. Σου αποκαλύπτω ότι αυτό που κάνεις είναι σκληρόν, είναι σαν να κλωτσάς καρφιά. Και όταν ο Απόστολος Παύλος, ο Σαούλ τότε το άκουσε, χάρη και ψυχή του, μάλλον πιο σωστά, με έκπληξη εξέφρασε μέσα από την καρδιά του αυτό το οποίο επιθυμούσε. Και ξέρετε αδελφοί αγαπητοί, μέσα από την καρδιά μας βγαίνουν οι επιθυμίες μας. Εκείνο που επιθυμούσε ο Παύλος είναι η σωτηρία, η αιώνια ζωή. Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Και ο Χριστός του αποκαλύπτει το δικό του έργο και το δικό του σχέδιο. Πήγαινε εκεί στην πόλη και περίμενε. Εγώ θα σε επισκεφτώ και θα σε βαφτίσω με Πνεύμα Άγιο, γιατί προσδιόρισα να είσαι σκεύος εκλογής μου, να ομολογήσεις το όνομά μου στα έθνη, να πάθεις πολλά, αλλά και να δοξάσεις το όνομά μου ενώπιον όλων των δυνάμεων. Και έτσι έγινε. Και τώρα ο Παύλος δεν είναι ο πρώην Σαούλ. Ο άνθρωπος περπατούσε με τη δική του γνώμη, τις δικές του απόψεις, τα δικά του πιστεύω, τη δική του θρησκεία, το δικό του Θεό.
αλλά τώρα ήταν ένας δούλος, ταπεινός του Ιησού Χριστού. Δούλος. Και ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει δούλος. Ο δούλος δεν έχει δική του πρωτοβουλία. Ο δούλος διοικείται, κυβερνάται, κατευθύνεται. Ο δούλος είναι μηδέν. Δεν έχει τίποτα δικό του. Ό,τι χειρίζεται και διαπραγματεύεται είναι του Κυρίου του. Και ο δούλος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά λέει, κάνει, πράττει, πηγαίνει όπου θέλει ο Κυριός του. Και το έχει αποδεχθεί. Και είναι ανάγκη να τον αποδεχθεί, γιατί αυτή η δουλεία δεν είναι αναγκαστική. Είναι εκούσια. Δεν είναι γιατί χάθηκε αν δεν το κάνει. Είναι γιατί σώθηκε αν περπατάει έτσι πως θέλει ο Θεός. Είναι δούλος πιστός, φρόνιμος, αγαθός και καλός. Και ο Θεός αφού τον εκπαίδευσε με μεγάλη προσοχή, 3 χρόνια στην Αραβία, άλλα 6-7 χρόνια στην Ταρσό, την πατρίδα του, τότε τον επροσκάλεσε, τον έχρισε Απόστολο και τον απέστειλε. Αλλά αυτή η ιδιαίτερη πρόσκληση και ευλογία που έκανε ο Θεός τον Παύλο δεν φέρνει τον Παύλο στο να αλλοιωθεί το πνεύμα του, να διαστραφεί η καρδιά του και να πει όλα αυτά εγώ τα έκανα. Αντιθέτως, από τα έθνη. Η ζωή του Παύλου είναι τελείως διαφορετική από αυτούς τους οποίους χρησιμοποιεί ο Θεός για κρίση. Η ζωή του Παύλου είναι τελείως διαφορετική, γιατί είναι από αυτούς που χρησιμοποιεί ο Θεός για σωτηρία. Δεν είναι σκεύος εκλογής του Θεού αριστεράς για κρίση. Αν και αυτό ακόμη πολλές φορές ο Θεός τα χρησιμοποιεί με αυτόν, αλλά βασικά η αποστολή του είναι σωτηρίας. Και το έχει καταλάβει, το έχει εννοήσει. Εμένα με κάλεσε ο Θεός σύμφωνα με τη χάρη του, την ευδοκία του, σύμφωνα με το δικό του θέλημα. Με κάλεσε για να κάνω το δικό του θέλημα, όχι όπως τον Αβουγοδονόσορα, τον Κύρο, τον Δαρίο, τον Μεγαλέξανδρο και τους Ρωμαίους. Και αυτούς τους κάλεσε ο Θεός, και αυτούς δούλους του τους λέει ο Θεός. Αλλά εμένα με κάλεσε όπως τον Μωυσή, όπως τον Αβραάμ, όπως τον Ιερεμία, τον Ιεζεκίηλ, όπως όλους αυτούς τους ανθρώπους που τους χρησιμοποιεί ο Θεός για σωτηρία και για τη δόξα του. Έχει ξεκαθαρίσει στην καρδιά του την αλήθεια και την πραγματικότητα της ζωής του. Έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν ανήκει στον εαυτό του. Έχει ξεκαθαρίσει στην καρδιά του ότι δεν ανήκει σε ανθρώπους. Δεν εξυπηρετεί ανθρώπους. Δεν υποτάσσεται σε ανθρώπους. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι οι δικές του οι βουλές απέχουν όσο ο ουρανός και η γη από τις βουλές του Θεού. Και οι δικές του κρίσεις απέχουν όσο ο ουρανός και η γη από τις κρίσεις του Θεού. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, δεν κινδυνεύει το πνεύμα του να αλλοιωθεί. Δεν κινδυνεύει η καρδιά του να επαρθεί. Γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ότι αν πάει όπου αυτός αποφασίσει και αν κάνει ό,τι αυτός θελήσει, καταστροφή επίκειται. Αν κάνει όμως ακριβώς το Λόγο του Θεού και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, δηλαδή το θέλημα του Χριστού, τότε ευλογία επίκειται. Και δεν πλανάται η καρδιά του από προσωρινές αποτυχίες ή προσωρινές δόξες. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι εκείνο που έχει σημασία είναι να λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Είτε ζωντανός, είτε αποθανόν εν Κύριο.
Δεν ενδιαφέρεται για όλα τα άλλα, δεν επηρεάζεται από όλα τα άλλα. Δεν φοβάται την κακουχία, δεν φοβάται τη λεγόμενη κακοτυχία, γιατί ξέρει ότι παρακυρίου είναι, καθώς αυτός έχει αφιερώσει τη ζωή του στον Χριστό. Δεν χαίρεται κάθε υπερβολή για τις ευλογίες και για τις επιτυχίες, γιατί ξέρει ότι δεν είναι δικές του, αλλά είναι εκείνου που τον απέστειλε. Και έτσι με καθαρό μυαλό, ταυτόχρονα με καθαρή καρδιά, ταυτόχρονα με επιθυμία για τη Βασιλεία των Ουρανών, καθώς ο ίδιος ομολογεί, πολύ καλύτερο να είμαι με ταυτού, αλλά αν μένω εδώ, μένω για να εκπληρώσω την αποστολή μου, το έργο μου για το καλό των ανθρώπων. Και δεν ήρθα στη γη να εξουσιάσω ανθρώπους. Δεν με αποστέλει ο Χριστός να εξουσιάζω ανθρώπους. Με αποστέλει ο Χριστός να υπηρετώ ανθρώπους. Δεν με εξουσιάζει, δεν με απέστειλε ο Χριστός να διατάζω. Με απέστειλε ο Χριστός να προσεύχομαι για τους ανθρώπους. Αμήν. Καθαρά πράγματα. Καθαρό πνεύμα. Καθαρό μυαλό. Καθαρή καρδιά. Καθαρή ψυχή. Γι' αυτό όταν ο Θεός του λέει πήγαινε, αυτός πηγαίνει. Όταν ο Θεός δεν του έχει πει τι να κάνει, αυτός ρωτάει. Το ξαναλέω, αδερφοί, γιατί είναι η πορεία της ζωής μας. Μόνο έτσι, αν προχωρήσεις, αδερφέ, εσένα που σε έσωσε ο Χριστός, μόνο έτσι αν προχωρήσουμε σαν Εκκλησία Χριστού, θα δοξάζεται ο Χριστός στη ζωή μας. Αν σου πει ο Χριστός πήγαινε, μη διστάσεις, ευθύς πήγαινε. Αν ο Χριστός δεν σου πει, ρώτα. Είναι να αποφασίζεις να ξεκινήσεις. Ρώτα. Ο Απόστολος Παύλος ξεκίνησε το δεύτερο αποστολικό του ταξίδι. Να πάω στην Ασία. Ρωτάει. Όχι, του λέει το Πνεύμα το Άγιο. Να πάω στη Μυσία. Ρωτάει. Όχι, του λέει το Πνεύμα το Άγιο. Να πάω στη Βιθανία. Ρωτάει. Όχι, το Πνεύμα το Άγιο. Και με όλα αυτά τα όχι, βρέθηκε απομονωμένος και αποκλεισμένος σε ένα μικρό χωριουδάκι, την Τρία. Πραγματικά, τελείως διαφορετικά από αυτά τα μεγάλα τα οποία είχε σκεφτεί ο Παύλος, να κηρύξω το Ευαγγέλιο στην Ασία, να κηρύξω το Ευαγγέλιο στην Μυσία, στην Βυθινία, να κηρύξω το Ευαγγέλιο σε πόλεις μεγάλες, σε λαούς πολλούς, βρέθηκε στριμωγμένος σε ένα χωριουδάκι στην Τρία, ψαροχώρη την εποχή εκείνη. Ασήμαντο. Μα Κύριε, εδώ με έστειλες. Δεν έχει τέτοια ερωτήματα. Δεν έχει τέτοιες αμφιβολίες. Δεν έχει τέτοιες σκέψεις. Αλλά περιμένει προσευχόμενος και ρωτώντας. Κύριε, τι να κάνω. Αδελφοί αγαπητοί, πολλές φορές θα έρθουμε σε δυσκολία, σε αμηχανία, σε στρίμωγμα. Μην το λύσουμε, μην προσπαθήσουμε να λύσουμε μόνοι μας τα δεσμά αυτά της απομόνωσης. Πολλές φορές θα βρεθούμε στο ψυγείο, που λένε οι άνθρωποι. Μην προσπαθήσουμε να λύσουμε εμείς με τα μπράτσα μας, με την εξυπνάδα μας, με την πονηριά μας, με τον ενθουσιασμό μας, με την πίστη μας. Πίστης μόνο αν ενωμένη με το λόγο έχει δύναμη. Η πίστη, αν δεν έχει σχέση με το λόγο, είναι ανθρώπινη πρωτοβουλία, καταδικασμένη σε αποτυχία και καταστροφή. Μη φοβάσαι αν σε οδήγησε ο Θεός σε μοναξιά. Μη φοβάσαι αν σε οδήγησε ο Θεός σε αδιέξοδο. Αν σε οδήγησε ο Θεός, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι να απέμεινες μόνος σου στον κόσμο αυτό και λες, Κύριε, μόνος μου απέμεινα σαν τον Ηλία, τον προφήτη, όταν τρομοκρατημένος από τη γυναίκα του βασιλιά, την Ιεζάβελ, έτρεξε να σωθεί. Μόνος μου απέμεινα. Δεν απέμεινες μόνος σου. Κοίταξε πως κατάντησα. Δεν κατάντησες. Κοίταξε τα διέξοδά μου. Δεν είναι αδιέξοδα. Υπάρχει πόρτα μεγάλη και ενεργητική που εσύ δεν την ξέρεις. Να προσεύχεσαι να στη φανερώσει ο Θεός.
σε φέρνει σε αδιέξοδο, ούτε την άγαρκαν έφερε σε αδιέξοδο. Λέει, ήρθαμε εδώ στην έρημο να πεθάνουμε εγώ και το παιδί μου. Η άγαρ. Λέει, δεν σε έφερα για να πεθάνεις. Λέει, κοίτα εκεί και βλέπει μια πηγή ύδατος. Ούτε σε έφερε για να διψάσεις. Κι αν ακόμη δεν υπάρχει νερό, υπάρχει πέτρα που βγάζει όσο νερό θέλεις. Κι αν δεν υπάρχει ακόμη και ψωμί, υπάρχει το μάνα εξ ουρανού που μπορείς να φας όσο θέλεις και να χορτάσεις. Κι αν ακόμη επιθυμήσεις και κρέας, υπάρχει ο ανατολικός άνεμος που μπορεί να μαζέψει όλα τα ορτίγια και να τα φέρει μπροστά σου. Δεν υπάρχει αδιέξοδο στο σχέδιο του Θεού. Δεν υπάρχει αδιέξοδο στο έργο του Θεού. Δεν υπάρχει αδιέξοδο στον πιστό άνθρωπο του Θεού. Πάντοτε υπάρχει θύρα μεγάλη και ενεργητική, φτιαγμένη και προσδιορισμένη προκαταβολής κόσμου από το Θεό. Ναι, υπάρχει αδιέξοδο στον άνθρωπο που περπατάει κατά την καρδιά του. Ναι, υπάρχει αδιέξοδο στον άνθρωπο που διαστρέφεται το πνεύμα του γιατί νομίζει ότι είναι μεγάλος και σπουδαίος. Ναι, υπάρχουν απεριόριστα αδιέξοδα στον άνθρωπο που στηρίζεται στη δύναμή του και στο Θεό της καρδιάς του, όχι τον παντοδύναμο Θεό. Αλλά σε μας, σε σένα, σε μένα, που επικαλούμεθα το όνομα του Χριστού, που εξητούμε το Πνεύμα του Άγιο, που ομολογούμε την αδυναμία μας, τα λάθη μας, τις αμαρτίες μας, που ομολογούμε ότι τίποτα καλό δεν έχουμε κάνει μπροστά στο Θεό. Δεν υπάρχει αδιέξοδο κανένα. Γιατί υπάρχει ένας δρόμος που λέγεται Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Σόντος. Υπάρχει μια πόρτα μεγάλη και ενεργητική που λέγεται Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Σόντος. Υπάρχει ποιμένας που να σε οδηγήσει σε βοσκές χλωερές και σε ύδατα αναπαύσεως. Υπάρχει Θεός αληθινός, ένδοξος, ζωντανός και αναισθημένος που θα σε οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, ας μη φοβόμαστε, αλλά ας χαιρόμεθα στο Θεό της σωτηρίας μας, ας εφρενόμεθα στο Θεό της σωτηρίας μας, γιατί είναι αυτός που σώζει, είναι αυτός που καταστρέφει τα έργα του διαβόλου, είναι αυτός που ελευθερώνει τον άνθρωπο, τον πιστό, τον φρόνιμο, τον αγαθό, τον καλό, τον ταπεινό, που επικαλείται το όνομα του Κυρίου του, γνωρίζοντας ότι αυτός είναι δούλος. Και το ίδιο βράδυ, δεν το ξέρω αυτό, ένα βράδυ, βλέπει ένα ενύπνιο ο Παύλος, έναν άντρα Μαγεδόνα, ποτέ δεν είχε σκεφτεί να πάει απέναντι. Έχεις σκεφτεί, αδερφέ, ότι μπορεί να χρειαστεί να πας και απέναντι? Και απέναντι, και απέναντι. Μπορεί. Είδε στον ύπνο του έναν άντρα Μακεδόνα και του λέει, έλα γρήγορα να μας βοηθήσεις. Δόξα στο Θεό. Και ο Παύλος έτοιμος πάντοτε. Υποτεταγμένος πάντοτε, υπήκοος πάντοτε μέχρι θανάτου. Είπε αυτό το μεγάλο αμήν. Συνεμπέρανε ότι ο Κύριος τον καλεί. Μα ένα όνειρο είδες, ένα παλιό όνειρο είδες. Συνεπέρανε ότι ο Κύριος τον καλεί να περάσει απέναντι. Να περάσει τη θάλασσα τη μεγάλη. Να περάσει εκεί που δεν υπολόγιζε ποτέ να φτάσει. Μαζί του και αδελφοί καλοί. Τι φοβερό, ε. Δεν έχει οικογένεια. Δεν έχει γυναίκα, δεν έχει παιδιά. Είναι απολύτως μόνος του. Αλλά ποτέ δεν ένιωσε μοναξιά. Αν και είπε όλοι με κατέληψαν, συνέχισε, ο Κύριος μου όμως είναι πάντοτε μαζί μου. Δόξα στο Θεό. Δεν ένιωσε ποτέ μοναξιά.
ο Κύριος μου, αν και όλοι έφυγαν, είπε σε ένα παράπονό του, δεν μ' άφησε ποτέ. Και τώρα μαζί με τον Λουκά, μαζί με άλλους αδελφούς και με τον Σίλα, πήγανε στο πλοίο και φτάσαν στους Φιλίππους. Αλλά εκεί ο Θεός έχει δίκαιους που πρέπει να σωθούν διαπίστεως. Γι' αυτό τον στέλνει εκεί. Για τους δίκαιους. Που ταλαιπωρείται η ψυχή τους μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Ένας δεσμοφύλακας. Μία λιδία έμπορος. Και μία δούλη μαντευωμένη, κατηλημένη από πνεύμα πίθωνος και άλλοι πολλοί με τις οικογένειές τους. Περιμένουνε τον Παύλο. Δεν τον ξέρουνε. Περιμένουνε το Χριστό. Δεν τον ξέρουνε. Περιμένουνε τη σωτηρία. Την επιζητούν. Είμαι λιδία προσευχόμενη κάθε Σάββατο εκεί στο ποτάμι. Μαζί με άλλες γυναίκες. Ο δεσμοφύλακας το πρώτο πράγμα είπε, τι πρέπει να κάνω Κύριε για να σωθώ. Υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν και θέλουν τη σωτηρία, αλλά δεν ξέρουν ούτε τον Χριστό ούτε τον Παύλο. Αλλά αυτούς ξέρει όλους ο Θεός και θα τους φέρει μπροστά του. Για σκεφτείτε αδελφοί, να λέγει ο Παύλος, όχι και στη Μακεδονία. Εγώ θέλω στη Μυσία, εγώ θέλω στη Βυθινία, εγώ θέλω στην Ασία, όχι και άντε το πολύ πολύ μέχρι την Τρόαδα, όχι και στην Μακεδονία, εκεί πέρα είναι άγριοι άνθρωποι, άγριοι άνθρωποι. Εκεί είναι ξένοι, δεν είναι δικοί μας. Εκεί πιστεύουν στο Δία, εκεί πιστεύουν στον Απόλλωνα, εκεί πιστεύουν σε άλλους θεούς, εκεί τι να κάνω εγώ. Ο Χριστός εκεί τον θέλει. Μόνο του. Όχι μόνο του. Μαζί με τον Χριστό. Γιατί δεν θα πάει μόνος του εκεί. Θα είναι και ο Κύριος μαζί του. Δεν θα τον αφήσει, δεν θα τον εγκαταλείψει. Έφτασε εκεί, κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Λιδία, πίστεψε η Λιδία, η πρώτη Ευρωπαία που πίστεψε στο Λόγο του Θεού. Πίστεψε η οικογένειά της, το προσκάλεσε στο σπίτι, άρχισε η ευλογία η μεγάλη, υπάρχει η δούλη με το πνεύμα του πίθωνος, φώναζε κάθε μέρα, αυτή είναι δούλη του Θεού του Υψίστου που κηρύττουν εις ημάς οδόν σωτηρίας. Στο τέλος ευαρύνθη να το ακούει από το πνεύμα της πονηρίας, επιτίμησε, τον έδιωξαν και ξαφνικά τρώει ξύλο. Τι έγινε? Τον πιάσανε, τον πήγανε, άρχισαν οι ραβδούχοι. Το σπάσανε στο ξύλο. Τι έγινε? Και δεν είναι μόνο το τον δίρανε. Να και μες στη φυλακή τώρα. Αυτός και ο Σίλας ανάμεσα σε άλλους εγκληματίες, μόνοι τους. Δεν έπεσε σε μαύρες πλερέζες. Δεν φόρεσε μαύρες πλερέζες που λέμε. Δεν έπεσε σε μαύρη απογοήτευση. Πω, τι έπαθα. Πω, τι ήταν αυτό που μου έγινε. Αλλά ο Σίλας και ο Παύλος προσευχόμενοι υμνούσαν το Θεό. Κι αν η σική δεν βγάλει καρπό και τα μπέλια δεν βγάλουν καρπό και οι ελιές δεν βγάλουν καρπό και τα κοπάδια όλα πεθάνουν και βόδια εξαφανιστούν, εγώ θα εφραίνομαι στον Κύριο το Θεό της σωτηρίας μου. Μα μπορεί να κάνει τίποτα ο Θεός της σωτηρίας σου, Παύλο, όταν βρίσκεσαι στα βάθη της φυλακής δεμένος? Μπορεί να κάνει τίποτα για να σε ελευθερώσει? Ή δυνήθη, θα δυνηθεί ο Θεός να σε ελευθερώσει εκ του στόματος των λεόντων? Αλληλούια! Δεν υπάρχει αδιέξοδο στο δούλο και στη δούλη του Θεού. Μη λυπάσαι γιατί βρέθηκες τώρα, Παύλο, όπως κάποτε στην Τροάδα απομονωμένος, τώρα φυλακισμένος. Στην Τροάδα τουλάχιστον απομονωμένος, τώρα είναι φυλακισμένος, δεμένος. Τώρα ποιος θα με ελευθερώσει? Δεν έχει μεγάλα μέσα ανθρώπινα. Δεν έχει γνωστούς. Έχει τον Κύριο των δυνάμεων. Αλληλούια. Αδελφοί, σας παρακαλώ πολύ. Αυτό να τα ακούσετε σαν λόγο Θεού. Είναι ένα μεγάλο και ωραίο μυστικό. Δεν είσαι μόνος σου, αδελφοί. Έχεις μαζί σου τον Κύριο όλων των δυνάμεων.
τον Κύριο όλων των δυνάμεων έχεις μαζί σου. Μη φοβάσαι το αδιέξοδο, μη φοβάσαι τη φυλακή, μη φοβάσαι τίποτα. Είναι έτοιμος ο Ιησούς Χριστός να κάνει ένα μεγάλο σεισμό. Όχι να σκοτώσει. Δεν είσαι εσύ από εκείνα τα σκεύη που να οδηγεί σε απώλεια, αλλά είσαι από εκείνα τα σκεύη που οδηγεί σε σωτηρία. Και θέλω να το ξαναπώ έτσι πως μου το είπε ο Θεός. Δεν είσαι για να οδηγήσεις ανθρώπους σε απώλεια να κάνεις κρίση. Δεν είσαι εσύ τέτοιο σκεύος. Δεν είσαι εσύ να μιλάς και να στέλνεις σε κόλαση. Δεν είναι η δουλειά σου αυτή, δεν σε κάλεσε γι' αυτό ο Χριστός. Έχει τα δικά του σκεύη έξω. Τον Αυγοδονόσορα, τον Μεγαλέξανδρο, τον Κύρο, τον Δαρίο, τον Χίτλερ, τον Ναπολέοντα, έχει τον Στάλιν, έχει τους δικούς του να κάνει κρίση. Εσύ είσαι έχει να κάνει σωτηρία. Με τα λόγια τα δικά σου. Ο Χριστός θέλει να σώζει, δεν θέλει να καταστρέφει. Μη φοβάσαι λοιπόν το αδιέξοδο. Μη φοβάσαι τη φυλακή, μη φοβάσαι τα δεσμά. Μέσα από τα δικά σου αδιέξοδα, τα δικά σου τα δεσμά. Μέσα από τη δική σου θλίψη και την ταλαιπωρία, ο Ιησούς Χριστός θα κάνει μεγάλη σωτηρία. Μόνο προσεύχου και ύμνη το Θεό. Δόξαζε το Θεό. Χαίρετε και πάλιν θέλω υπή. Χαίρετε, λέγει το Πνεύμα το Άγιο. Χαίρετε! Και πάλιν θέλω υπηχαίρετε, γιατί μέσα από σένα εργάζεται ο Θεός έργο μέγα σωτηριακό. Αλληλούια. Μη φοβάσαι τον ονειδισμό. Μη φοβάσαι τα λόγια τα πικρά. Ακόμη και τα έργα τα σκληρά. Ή ακόμη και τη φυλακή, ακόμη και το ξύλο και τους ραβδούχους. Μέσα από σένα ο Χριστός θα σώσει. Αλληλούια. Πες αμήν αδερφέ. Δέξου το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού καθώς είναι. Δεν μας κάλεσε ο Θεός να φέρουμε κρίση. Μας κάλεσε ο Θεός να φέρουμε το όνομα του Χριστού προς σωτηρία, προς ευλογία, να δοξαστεί το όνομα του Χριστού. Εάν δεν κηρύξουμε εμείς, πέτρες θα σηκώσει ο Θεός για να σώζει τους ανθρώπους. Αλληλούια. Αλλά έκανε κάτι πολύ καλύτερο. Κάλεσε πέτρες ζωντανές. Λίθους ζώντας. Να ομολογήσουν Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Μη φοβάσαι τη φυλακή των ανθρώπων. Μη φοβάσαι την απομόνωση των ανθρώπων. Μη φοβάσαι την αδυναμία σου. Δόξασε το όνομα του Ιησού Χριστού που ξέρει να ανοίγει θύρες μεγάλες και ενεργητικές για τη δόξα τη δική του. Σεισμός. Γκρεμίστηκε η φυλακή. Πάει η φυλακή. Άνοιξαν ξαφνικά όλα τα δεσμά, λύθηκαν. Πάνε τα δεσμά. Τρέχει ο δεσμοφύλακας έξω, βλέπει ανοιχτή την πόρτα και λέει θα σκοτωθώ. Ο Παύλος όμως δεν του λέει καλά να πάθεις αφού μας φυλάκισες. Δεν είναι αυτό το πνεύμα του Χριστού. Πρόσεχε του λέει, μη φοβάσαι, μη σκοτώσεις τον εαυτό σου. Δεν ήρθαμε εδώ, δεν μας έφερε ο Χριστός εδώ για να πεθάνεις εσύ. Για να σωθείς μας έφερε ο Χριστός. Τι να κάνω για να σωθώ, Κύριε, βγάζει ο δεσμοφύλακας στην καρδιά του έξω, στη δύσκολη αυτή στιγμή. Πίστεψον εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν και θέλει σωθεί εσύ και ο οίκος. Άνοιξε το σπίτι του. Αυτός ο δεσμοφύλακας περιποιήθηκε τις πληγές του, τα τραύματά του, τα σημάδια από το ξύλο. Βαφτίστηκαν αυτός και όλη του η οικογένεια. Έστρωσαν φαΐ και φάγαν όλοι πανικοί. Ωραίο φαΐ. Δεν τους έβγαξε φασουλάδα. Είχε τη δυνατότητα αλλά και την αγάπη να φτιάξει ό,τι το καλύτερο. Για τους φυλακισμένους. Και αφού έφυγαν και ευχαριστήθηκαν, τώρα έρχονται οι δεσμοφύλακες κρυφά και λένε διώχτους, διώχτους. Αλλά πια ο Παύλος ξέρει ότι ο Θεός είναι μαζί του. Θα δοξάσει το όνομα του Χριστού. Αυτοί μας έδιραν χωρίς λόγο, αν και ξέρει αυτός το λόγο. Ξέρει ότι έφαγε ξύλο για τη σωτηρία του δεσμοφύλακα και της οικογένειάς του, για την ευλογία της Εκκλησίας. Αλλά άλλα λέει εκεί, όχι ψέματα.
Ας έδιραν αυτοί δεν είχαν λόγο. Ο Χριστός είχε λόγο που το επέτρεψε. Αυτοί δεν είχαν λόγο να τους δίνουν. Τώρα ας έρθουν αυτοί να μας βγάλουν έξω. Μα γιατί το κάνει αυτό? Για να παρηγορηθούν οι αδελφοί και να μην φοβηθούν, γιατί αυτός τώρα φεύγει και θα πάει αλλού πάλι να φάει ξύλο. Αλληλούια. Πάλι με οδηγία Πνεύματος Αγίου. Θα πάει τώρα από τους Φιλίππους Θεσσαλονίκη, από τη Φιλίππους, θα ευαγγελίσει όλη την Ελλάδα, θα φτάσει μέχρι την Ισπανία και τώρα θα φτάσει στο τέλος των ουρανών. Αλληλούια. Για σκεφτείτε, αδελφοί. Τον έβγαλαν έξω, πήγε στο σπίτι της Λυδίας, τους παρηγόρησε, τους είπε μη φοβάστε, ο Κύριος ξέρει και ελευθερώνει. Μη φοβάστε, ο Κύριος ξέρει και σώζει. Αλλά να χαίρεστε πάντοτε, πάλιν θέλω, επί χαίρετε. Αμήν.